Καλησπέρα σαν αδελφοί από μένα. Πραγματικά στις σημερινές συνθήκες περιέγραψαν και οι συνάδελφοι που προλαλήσατε εδώ, ανεξάρτητα από ποια παράταξη προέρχονται, την κατάσταση και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανένας στην περιγραφή της κατάστασης, δεν θα διαφωνήσει κανένας για το τεράστιο κύμα ακρίβειας σε καύσιμα, ενέργεια, σούπερ μάρκετ, στις βασικές καταναλωτικές ανάγκες δηλαδή της εργατικής τάξης, αυτές που είναι ο βασικός όρος της ίδιας της επιβίωσης της, όχι της ζωής της, της επιβίωσης της. Δεν θα διαφωνήσει κανένας ότι διαχρονικά, παρά τις εναλλαγές των κομμάτων, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, στην ηγεσία, στην κυβερνητική ηγεσία του αστικού κράτους, για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, παρά τις εναλλαγές τους, λοιπόν, η γραμμή είναι ίδια και μας έχει φτάσει σήμερα εδώ, η χώρα να είναι ένα τεράστιο ορμητήριο, μια τεράστια και απέραντη αμερικανατολική βάση, ένα τεράστιο εξάρτημα και στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων αυτών δηλαδή των οργανισμών που στην ουσία έχουν σπείρει το θάνατο σε δεκάδες χώρες στον πλανήτη όλα τα προηγούμενα χρόνια, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, αμέτρητες είναι οι εισβολές τους με εξαγωγή δημοκρατίας, σε πολλά εισαγωγικά, με εκατομμύρια νεκρούς όλο τον πλανήτη και βεβαίως πέσαν και όλοι από τα σύννεφα, από τα αστικά επιτελεία και παρέα τους και διάφοροι κονδυλοφόροι εκεί πέρα χρυσοταϊσμένοι από το αστικό κράτος, ότι λέει τάχα, λέει στην Ευρώπη πόλεμος, παιδιά, αμάν τι γίνεται, θα ρίσκει αυτός ο πόλεμος έπεσε από το πουθενά, θα ρίσκει αυτός ο πόλεμος δεν είναι αποτέλεσμα ακριβώς της ίδιας του της ειρήνης με το πιστόρι στον πρώτο αυτό το λαό, γιατί αυτό ζούμε, τεράστιους ανταγωνισμούς σε περίοδο ειρήνης μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που εκφράζονται σε εθνικό επίπεδο, κάθε χώρα δηλαδή κοιτάει τα δικά της μονοπόλια, η αστική τάξη της χώρας κοιτάει τα δικά της μονοπόλια να προωθήσει στον ανταγωνισμό, να δημιουργήσει όρους και προϋποθέσεις ακριβώς αυτά τα μονοπόλια να αυξήσουν την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητά της και να ανέβουν σκαλοπάτια, αν το θέλετε, στην πυραμίδα αυτή του ανταγωνισμού, αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Πολλά χρόνια πριν, ίσως και 8-10, μου έλεγε ο φίλος μου Σωτήρης ο Ζαριανόπουλος, το ξέρετε το Σωτήρη, είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος, για τα διάφορα αλλόπη στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για εταιρείες ολόκληρες που έχουν στα payroll τους ευρωβουλευτές κτλ. Και εφαρμόζουν περιβαλλοντικές πολιτικές που έχουν, αν το θέλετε, το μοναδικό know-how οι ίδιοι, ακριβώς για να περνάνε τέτοιου είδους ρυθμίσεις που θα προστατεύουν και την κερδοφορία τους μέσα από διάφορους τρόπους. Σήμερα βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα ανοιχτό πόλεμο, έτσι κι αλλιώς οι καπιταλιστές ότι δεν λύνουν τον εμπορικό οικονομικό πόλεμο, φτάνουν στο τέλος να το λύνουν με τις ανθρωποθυσίες των παιδιών της εργατικής τάξης, των καλύτερων παιδιών της, που γεμίζουν τα κανόνια τους ακριβώς για να πετύχουν τα κέρδη. Και εμείς σήμερα εδώ, συνάδελφοι, μαζευτήκαμε για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά εδώ τα ζητήματα, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφωνίες, διαφορές που μπορεί να έχουμε, μικρότερες ή μεγαλύτερες, με πολλούς μες στην αίθουσα μπορεί να μας χωρίζει και άβυσος σε σχέση με την αντίληψή μας, με την κατεύθυνση που έχει ο καθένας, με τη δράση του στο κίνημα κτλ. Μαζευτήκαμε πραγματικά με μεγάλη διάθεση να κουβεντιάσουμε όλα αυτά εδώ τα ζητήματα, γιατί είναι ζητήματα που αφορούν εμάς και τις οικογένειές μας, τους συναδέλφους μας, συνολικά την εργατική τάξη. Και βεβαίως δεν πέσαμε από τα σύννεφα, διαπιστώνοντας ότι είμαστε για άλλη μια φορά στο ίδιο όργο θεαστές, σε ένα συνέδριο παροδία, να μου επιτραπεί ο όρος. Δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε τους προηγούμενους, ούτε τους επόμενους ομιλητές, ούτε αυτά που υπόθηκαν μέχρι τώρα, αλλά μιλάμε για ένα συνέδριο fast track με ελάχιστους ομιλητές, από στην πράξη δηλαδή, με τις μεθοδεύσεις που υπήρχαν εδώ πέρα, για ένα στην ουσία εκφυλισμό των διαδικασιών του εργατικού κινήματος, που αποτελεί ντροπή και όνειδος, άλλη μια ντροπή και άλλο ένα όνειδος, στην πλειοψηφία εδώ πέρα της απερχόμενης δίκης του εργατικού κέντρου, αλλά και συνολικά των δυνάμεων και των παρατάξεων, αυτό που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν βαφτίσει με τον όρο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός,
με τους εκπροσώπους δηλαδή των επιχειρηματικών ομήλων μέσα στα σπλάχνα της εργατικής τάξης. Συνάδελφοι, καλή η βιβλιοπαρουσίαση που μας έκανε εδώ πέρα ο συνάδελφος απερχόμενος οργανωτικός γραμματέας, διαβάζοντας το βιβλιαράκι που είχαμε όλοι μέσα στο φάκελό μας, λέγοντας ότι αυτή είναι ο απολογισμός δράσης του εργατικού κέντρου, αλλά και αυτό δεν μας ξαπιάζει, γιατί πέρα από κάποια δελτία τύπου που μας είπε και πέρα από κάποιες φωτογραφίες τις οποίες ποζάρουν τα ίδια 10 άτομα κάθε φορά, με συγχωρείτε μπορεί να είναι και 15 και 20, δεν θα τα χαλάσουν κι άλλα μέχρι εκεί. Είναι αυτό που ανάγκασε άρρωστο και τον απερχόμενο πρόεδρο του εργατικού κέντρου κάποια στιγμή να παραδεχτεί ότι δεν θα προκηρύξει συγκέντρωση σαν εργατικό κέντρο, γιατί λέει να μαζευτούμε, 20 άτομα θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι. Και δεν τράπηκε και να το πει κιόλα και να το πει και μπροστά μας. Καλή λοιπόν η βιβλιοπαρουσίαση από τον οργανικό γραμματέα, αλλά αυτό δεν είναι εισήγηση απολογισμού δράσης και βεβαίως δεν μπορούσε να υπάρξει, συνάδελφοι, απολογισμός δράσης όταν δεν υπάρχει δράση. Γιατί ο απολογισμός δράσης είναι ένας απολογισμός που αφορά δράση. Ποια δράση? 4 κοντά τώρα σχεδόν χρόνια από τις προηγούμενες αρχιευθύνσεις του προηγούμενου συνέδριου, ένα αποστηρωμένο εργατικό κέντρο πλήρως με πρόσχημα το COVID, πέρα από τα ταξικά συνδικάτα και τις δράσεις τους που σώσαν την τιμή της εργατικής τάξης και που σηκώσαν ψηλά τη σημαία της με τις κινητοποίησεις που οργάνωσαν με τη δράση τους, με την οργάνωση των ίδιων των εργαζόμενων απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας και του κράτους της, δεν είχαμε τίποτα άλλο. Μιλάμε για ένα καθαρά γραφειοκρατικό μηχανισμό από τη μεριά της πλειοψηφίας του εργατικού κέντρου, ο οποίος βεβαίως δεν είναι τυχαία τέτοιος. Ούτε αν το θέλετε είναι γιατί οι συνάδελφοι μας είναι ανίκανοι ή δεν είναι αρκετά ικανοί, είναι ίσα ίσα πολύ ικανοί ακριβώς να περνάνε την πολιτική γραμμή της εργοδοσίας ακριβώς μέσα στο εργατικό κίνημα και στους ίδιους εργαζόμενους. Και εξηγούμαστε. Συνάδελφοι, ρωτάμε, είδατε καμία διαφορά στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων εδώ της τοπικής διοίκησης, των πολιτικών κομμάτων των επιχειρηματικών ομήλων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ κτλ, ΠΑΣΟΚ και κοινά και ιστορίες. Με τις τοποθετήσεις της πλειοψηφίας του εργατικού κέντρου, με τις τοποθετήσεις της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, είδατε καμία διαφορά? Γιατί μιλάνε όλοι αυτοί οι συνάδελφοι? Όλοι αυτοί κουνάνε απέναντι στην εργατική τάξη την νομιμότητα ως ροφέα. Μη τυχόν και δεν υποταγείται στην νομιμότητα. Ποια είναι η νομιμότητα? Ποιος τη φτιάχνει αυτή την νομιμότητα? Ποιοι τη ψηφίζουν? Για ποια νότα συμφέροντα? Είδατε εσείς τις τελευταίες δεκαετίες μισό νόμο για τα συμφέροντα των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών? Μισό νόμο, είδατε? Νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Συγχωρήστε μου την ένταση, συνάδελφοι. Πραγματικά συγχωρήστε με, αλλά είναι ορισμένα πράγματα που σε φουντώνουν. Πρέπει επιτέλους η υποκρισία να πάρει τέλος. Μας μιλήσανε εδώ για κοινωνική συνοχή. Μας μιλήσανε εδώ για εθνική ενότητα. Εγώ και ο Βαντινογιάννης και ο Κόκαλης θα είμαστε άρρηκτα δεμένοι και ενωμένοι στη στρατηγική που εμένα θα με στέλνει στον πόλεμο να σκοτώνομαι. Και αυτό θα το αυγατένει τα κέρδη. Το μαρινάκι να φτιάχνει τάγκερ LNG. Το συνάδελφο από την Ιφούν να σκοτώνεται όλη μέρα στον δρόμο. Και βεβαίως αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν σε τέτοια πεντάστερα, εφτάστερα, δεκάστερα ξενοδοχεία να απολαμβάνουν ακριβώς τεράστια και αμύθιτα κέρδη από τους δολοφονημένους συναδέλφους είτε στην Ιφούν, είτε στα Χαλιβουργία, είτε στα λιμάνια, είτε στη βαριά βιομηχανία κτλ. Μας λένε για κανονικότητα, συνάδελφοι. Ποια είναι η κανονικότητά τους? Πριν τον πόλεμο, πριν την καπιταλιστική οικονομική κρίση, τρώγαμε με ψακουταλιά. Αυτό που θέλουν να επιβάλλουν στην ουσία είναι, και το λένε πλέον φανερά, γιατί οι μάσκες έχουν πέσει, το λένε πλέον και απροκάλυπτα. Και το λένε και οι εκπρόσωποι τους μέσα στα συνδικάτα. Κανονικότητα για αυτούς είναι να αυγαταίνουν τα κέρδη, να γίνονται τα πάντα για αυτά και βασική προϋπόθεση είναι να τσακίζονται δικαιώματα και μισθοί των εργαζόμενων και αν περισσέψει καμιά φορά σε καμιά φάση ανάπτυξης του καπιταλισμού και κάνα ψυχουλάκι, να πετάμε και σε κανέναν εργαζόμενο.
Κάναν ψυχουλάκια ένα ξεροκόμματο. Αυτή τη γραμμή υπηρετεί και η απερχόμενη πλειοψηφία της διοίκησης του εργατικού κέντρου, συνάδελφοι. Οι παρατάξεις που την απαρτίζουν. Πάσχε, Δάκε. ΕΑΚ, σύμμαχος. Μαζί ψηφίζουν οι πολιτικοί φορείς του συνάδελφοι, τα κόμματά τους στη Βουλή, μαζί ψηφίζουν τους αντεργατικούς νόμους. Στη συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων τους. Δεν πρέπει να πάρει αναπάντηση από τους εργαζόμενους. Ποιος θα τους σταματήσει. Αποκαλύπτονται όλο ένα και περισσότερο. Αυτό που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα στο εργατικό κίνημα, συνάδελφοι. Δύο γραμμές. Και δεν το λέμε, συνάδελφοι, για να διαχωρίσουμε. Ίσα-ίσα καλούμε κάθε τίμιο συνάδελφο, ανεξάρτητα από προέλευση, πολιτική τοποθέτηση κτλ., να στρατευτεί στη μάχη, εδώ σαν εργατική ενότητα. Σας καλούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια τεράστια παστρατιά της εργατικής τάξης, που με σχέδιο, οργανωμένο αγώνα και δράση, θα βάλει τέρμα, θα ανασχέσει την επίθεση της εργοδοσίας και του κράτους της. Και θα ξεκινήσει την αντεπίθεση. Και για τα άμεσα ζητήματα που αφορούν την επιβίωση, την καλυτέρευση των όρων ζωής μας, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, λέμε εμείς. Αλλά και για να ανοίξει ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης, ένας άλλος δρόμος οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, τέτοιος συνάδελφοι που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κριτικής πλειοψηφίας του λαού, που είναι οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει δημοκρατία, συνάδελφοι, θα το καταλάβουμε. Σε καμία κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν υπάρχει στην ουσία δημοκρατία. Είναι καλυμμένη η δικτατορία του κεφαλαίου, συνάδελφοι. Το 5% του πληθυσμού της χώρας, ίσως να λέμε πολύ, καταδυναστεύει το 95% και διαμορφώνει όλο ένα και χειρότερους όρους. Γι' αυτό το 95% του πληθυσμού. Είναι ανάγκη λοιπόν να συγκρουστούμε όλα αυτά εδώ και να αποφασίσουμε και στις αρχιερεσίες που είναι μεθαύριο Κυριακή. Ποιο θα είναι το κριτήριο ψήφου, συνάδελφοι. Βάλτε την πείρα σας, συνάδελφοι. Δεν λέμε σαν εργατική ενότητα ότι τα κάναμε όλα σωστά ή είχαμε σε όλα δίκιο κτλ. Πολλές φορές και με πολλούς συναδέλφους εδώ πέρα μέσα μπορεί να έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση, αλλά πραγματικά νομίζω, συνάδελφοι, αυτό μας το δίνετε το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης και γνώμης σε επιμέρους ζητήματα. Πολλές φορές μπορεί να ασκήσαμε και οξία κριτική, αλλά να ξέρετε, συνάδελφοι, ότι αυτό το κάναμε γιατί πραγματικά θέλαμε να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα συνολικά των εργαζόμενων. Δεν είχε καμία προσωπική ή άλλη αιχμή. Άλλωστε, αποκαλύπτεται και από τις εξελίξεις με το τεράστιο κλίμα ακρίβειας ότι ακόμα και κάποιες κατακτήσεις να υπάρχουν από τα συνδικάτα έχουν τον τρόπο πάντα αυτό και μας το θυμίζουν, ότι όποιες κατακτήσεις στο σημερινό σύστημα έχουν εντελώς προσωρινό χαρακτήρα, άρα και εμείς πρέπει να είμαστε σε διαρκή μάχη για ακριβώς για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Άρα, κριτήριο ψήφου, συνάδελφοι, δεν είναι ποιος μας χαϊδεύει στην πλάτη. Κριτήριο ψήφου, συνάδελφοι, δεν μπορεί να είναι ποιος είναι φίλος μας, ποιος ήρθε και μας μίλησε καλά, ποιος μας είπε καλές κουβέντες. Κριτήριο ψήφου πρέπει να είναι ποιους είδατε, συνάδελφοι, στους χώρους δουλειάς όλα αυτά τα χρόνια. Ποιοι ήταν έξω από τα εργοστάσια, τα γραφεία. Ποιοι ήταν έξω από τα πανεπιστήμια, τα σχολιά. Αυτές οι δυνάμεις πρέπει να ενισχυθούν. Αυτές οι δυνάμεις πρέπει να βγουν μπροστά ακριβώς. Όχι για να πάρουν τις καρέκλες, αλλά από καλύτερες θέσεις να μπορέσουν να οργανώσουν ακόμη καλύτερα και αποτελεσματικότερα την εργατική τάξη. Για να δώσει τη μάχη. Για να κατακτήσει αυτά που τους αξίζουν, και αυτά που τους αξίζουν είναι όλα. Γιατί όλα αυτή τα παράγει. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας καλέσω την Κυριακή να στηρίξετε το ψηφοδέλτιο της Εργατικής Ενότητας, συνάδελφοι. Και από τη Δευτέρα καλούμε όλους τους συνδικαλιστές, όλα τα σωματεία να έρθουμε σε άμεση επαφή, να καταγράψουμε προβλήματα που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς, είτε αυτό αφορά τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις τεκλάδους. Και να δούμε πώς από κοινού μπορούμε να παλέψουμε και να οργανώσουμε αυτή την πάλη. Για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους μας. Διαφορετικά, σε κάθε άλλη περίπτωση, συνάδελφοι, το μαύρο σκοτάδι είναι μεγάλο και θα μας φάει όλους. Καλή σκέψη, καλό βόλι,
Ραντεβού στο Καλτερίμι και στους αγώνες. Να είστε καλά.